Ακούτε πάντα Αθήνα 984, η ώρα είναι 12 και 19 πρώτα λεπτά. Για να φύγουμε λίγο από τα σύνορα της χώρας, να πάμε μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, να καλωσορίσω στην παρέα μας τον καθηγητή τουρισμού στο Bournemouth University της Βρετανίας και διευθυντή του Tourism Lab, τον κύριο Δημήτρη Μπούχαλη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μπούχαλη, πρώτα απ' όλα σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Σας εύχομαι με υγεία σε όλο τον κόσμο. Αυτό έλεγα νωρίτερα, ότι πρέπει το 21 να πάρουμε τη ζωή μας πίσω, να μπούμε στην κανονικότητα που γνωρίζουμε. Λοιπόν, και το χαμόγελό μας. Και το χαμόγελό μας. Ο τουρισμός έχει δεχτεί, όχι μόνο στη χώρα μας, που είναι κακά τα ψέματα η βαριά βιομηχανία της χώρας, ο τουρισμός έχει δεχτεί παγκοσμίως ένα τεράστιο πλήγμα από την πανδημία. Είναι εύκολο να αναστραφεί το 21 αυτή η αρνητική επίδοση του 20? Είναι πανεύκολο να στραφεί, διότι για πρώτη φορά καταλάβουν πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός. Το κατάλαβαν τόσο οι άνθρωποι που κάνουν διακοπές, που πηγαίνουν και ταξιδεύουν, όσο και οι κυβερνήσεις όλο τον κόσμο κατάλαβαν το πόσο σημαντικό είναι για αυτούς. Βεβαίως το σημαντικό είναι να ξεμπερδεύουμε την πανδημία. Mm. Όταν ξεμπερδέψουμε με την πανδημία ή τέλος πάντων φτάσουμε σε κάποια κατάσταση η οποία θα είναι υπό έλεγχο, τότε θα μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε ή να πάμε στην επόμενη φάση, όπου ο τουρισμός, αλλά όταν μιλάμε για τουρισμό μιλάμε και για όλες τις υπηρεσίες φιλοξενίας. Φυσικά, φυσικά είναι μια αλυσίδα ολόκληρη. Βεβαίως. Και αυτό που διαφαίνεται σε όλο τον κόσμο είναι το πόσο ανάγκη έχει ο κόσμος να ταξιδέψει, να βρεθεί με τους αγαπημένους τους ανθρώπους, να δει καινούργιες εμπειρίες και να κάνει ωραία πράγματα. Μιλούσα την Παρασκευή με ένα φίλο από τη Ρώμη και μου έλεγε: Γιάννη, εμείς σε τέτοια εποχή πηγαίναμε για σκι. Φέτος δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Περιμένουμε πώς και πώς το καλοκαίρι. Διότι είμαστε από πέρυσι τον Ιανουάριο ουσιαστικά σε lockdown. Φάγαμε και το καλοκαίρι κλεισμένοι, κακά τα ψέματα. Φέτος το χειμώνα λέγαμε ότι θα πάμε διακοπές με τα παιδιά μας. Ούτε αυτό γίνεται και περιμένουμε σαν τρελή να κάνουμε το εμβόλιο για να φύγουμε το καλοκαίρι. Αυτή την αίσθηση την εισπράτετε κι εσείς? Ναι, βεβαίως. Και βεβαίως εμείς στην Ελλάδα, όταν λέμε διακοπές, συνήθως κουβεντιάζουμε για καλοκαίρι. Έτσι, και ακριβώς. Για θάλασσα. Όμως μην ξεχνάτε ότι έχουμε και στην Ελλάδα εξαιρετικούς χειμερινούς προορισμούς. Και κυρίως στα σκι ριζόρτ, στον Παρνασσό, στα Καλάμιτα, έχουμε καμιά δεκαριά χιονοδρομικά κέντρα. Έχουμε το Πύλι, έχουμε πάρα πολύ την Ήπειρο. Έχουμε εξαιρετικούς χειμερινούς προορισμούς, οι οποίοι, αν θέλετε, είναι και λίγο ξεχασμένοι από αυτήν την ιστορία, γιατί δεν τους βλέπουμε και πάρα πολύ έντονα. Αλλά σε όλο τον κόσμο και βεβαίως ο χειμερινός τουρισμός και το κέντρο της Ευρώπης, της Άλπης, στην Αυστρία, στη Γαλλία, και αυτός έχει ένα τεράστιο πλήγμα φέτος. Αλλά βεβαίως, εντάξει, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Είναι πανδημία, όλοι είναι πόλεμος, ουσιαστικά είναι πόλεμος. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα βγούμε από αυτή την ιστορία του πολέμου. Άκουγα πριν από λίγο τις διαφημίσεις σας το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τη μάσκα. Ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι ακόμα δεν έχουν καταλάβει πώς πρέπει να χρησιμοποιούν τη μάσκα και τι θα πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε τις συμβουλές των ειδικών, τόσο πιο γρήγορα θα βγούμε από αυτό. Αυτό που βλέπω εγώ βεβαίως είναι ότι υπάρχει μια τεράστια ανάγκη του κόσμου να ταξιδέψει πάλι και θα ταξιδέψει πάρα πολύ σύντομα, μόλις είναι ασφαλές να γίνει αυτό. Άρα θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό. Και μην ξεχνάτε ότι λόγω των Χριστουγέννων και των γιορτών, πάρα πολλοί άνθρωποι μετακινούνται, πάνε και βλέπουν τους δικούς τους ανθρώπους. Περιμένουμε ένα τρίτο τεράστιο κύμα της πανδημίας, το οποίο θα γίνει ακριβώς μετά τις γιορτές. Βλέπουμε ένα πολύ δύσκολο Γενάρη, ένα πολύ δύσκολο Φλεβάρι και μετά από το Μάρτιο και μετά βλέπουμε να ξανανοίγει. Ένα δύσκολο δίμηνο σε όλες τις χώρες, έτσι. Σε όλες τις χώρες. Τα συστήματα υγείας είναι κάτω και θα πιεστούν. Θα πιεστούν ακόμη περισσότερο. Πίεση, ακριβώς. Τα επίπεδα του 19 όσον αφορά τον παγκόσμιο τουρισμό και δεν αφαιρούμε μόνο στην Ελλάδα, πότε θα τα φτάσουμε το 22?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι δύσκολο να κάνει ακριβείς προβλέψεις κανείς. Όμως αυτό που βλέπει είναι ότι στην Κίνα, για παράδειγμα, όπου η πανδημία χοντρά ψηλά έχει προχωρήσει πολύ πιο πολύ, δηλαδή έχουν καθαρίσει αρκετά με αυτό. Με την πρώτη ευκαιρία στις μεγάλες τους γιορτές, δηλαδή στο Moon Festival που λέμε, έπιασαν το 80% με 90% των μεγεθών που είχαν το 2019. Θα ξαναγυρίσει, αλλά το θέμα είναι, δεν είναι να τρέξουμε να πιάσουμε τα νούμερα. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα πάμε μπροστά. Γιατί μετά την πανδημία έχουμε μια επόμενη κρίση, η οποία είναι τεράστια και έχει να κάνει με τη φτώχεια. Έχει να κάνει με το πόσες επιχειρήσεις θα έχουν χρεοκοπήσει. Έχει να κάνει με πόσοι άνθρωποι θα έχουν χάσει τη δουλειά τους. Οπότε μετά την πανδημία έχουμε και άλλη μια κρίση, η οποία έρχεται σαν τσουνάμι, η οποία είναι η φτώχεια την οποία θα μας κληρονομήσει αυτό. Θα πάρει λίγο χρόνο. Όμως νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμο να βλέπουμε μπροστά και να βλέπουμε πώς θα επαναδιαρθρώσουμε και την βιομηχανία αλλά και όλους τους παραμέτρους με τους οποίους λειτουργούμε, έτσι ώστε να πάμε στην επόμενη πραγματικότητα. Δεν θα ξαναπάμε πίσω, θα πάμε μπροστά, θα πάμε αλλιώς. Mm-hmm. Και γι' αυτό βλέπουμε ψηφιοποίηση, βλέπουμε καινούργια πρωτόκολλα, βλέπουμε καινούργιες υπηρεσίες, βλέπουμε καινούργια πράγματα να βγαίνουν, τα οποία θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι χρήσιμο λοιπόν να δει κανείς πώς αναδιαρθρώνεται τώρα, πώς μαθαίνει από την εμπειρία, πώς μαθαίνει τη διεθνή πρακτική και πώς χτίζει την ανταγωνιστικότητά του για το μέλλον. Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση μου για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στον τομέα του τουρισμού, διότι αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι τεράστιες και όχι μόνο στη χώρα αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Φοβάστε καταρρεύσεις, οικονομικές καταρρεύσεις κολοσσών, είτε τουριστικών γραφείων, είτε αεροπορικών εταιριών, είτε δηλαδή εταιριών που να σχετίζονται είτε έμεσα είτε άμεσα με τον τουρισμό? Νομίζω ότι οι οικονομικές επιπτώσεις είναι σε όλη την οικονομία. Απλά ο τουρισμός φαίνεται πιο πολύ, γιατί πολλοί κόσμος του λείπει πάρα πολύ έντονα και το βλέπει ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει και γι' αυτό το βλέπει μπροστά του. Ακριβώς. Φανταστείτε τι επιπτώσεις έχει ο κορονοϊός στην αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν ξέρω κανέναν να έχει αγοράσει αυτοκίνητο πρόσφατα. Έτσι είναι. Σκεφτείτε τι επιπτώσεις θα έχει στην υποδηματοποιία. Δηλαδή δεν ξέρω κανέναν να τρέχει να αγοράσει παπούτσια εφόσον δεν τα χρησιμοποιεί, είναι στο σπίτι του. Έτσι. Ο τουρισμός φαίνεται γιατί μας λείπει, αλλά ξέρετε η επιπτώση στην οικονομία είναι σε όλα τα επίπεδα και στην... και στα κτίρια, στο construction industry που λέμε, έτσι, και σε όλες τις άλλες βιομηχανίες και στο λιανεμπόριο. Το λιανεμπόριο έχει, ειδικά στην Αγγλία, έχει τεράστιο θέμα. Έτσι, οι μόνοι που έχουν κερδίσει από τον κορονοϊό και από αυτή την κρίση είναι εταιρείες οι οποίες πουλάνε ήταν προετοιμασμένες ήδη για να πάνε σε ένα επίπεδο ψηφιοποίησης και οι εταιρείες που κάνουν logistics, δηλαδή αυτοί που μεταφέρουν όλα αυτά τα πράγματα. Είναι χρήσιμο όμως να δούμε ότι κάποιες από αυτές τις τάσεις θα μείνουν και μετά τον κορονοϊό. Άρα όποιος δεν έχει ψηφιοποίηση, όποιος δεν έχει ετοιμαστεί για την επόμενη μέρα, θα έχει πρόβλημα πέρα του κορονοϊού. Άρα αυτό είναι χρόνος ο οποίος θα πρέπει να τον χρησιμοποιήσουμε παραγωγικά, να διαβάσουμε, να εκπαιδευτούμε, να ετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα. Δεν θα είναι εύκολη, θα είναι διαφορετική. Θα είναι τελείως διαφορετική. Συνομιλούσα πριν από λίγες μέρες με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και μου έλεγε ότι 8 στις 10 επιχειρήσεις στην Αθήνα που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Αθηνών δεν έχουν e-shop ή δεν έχουν ιστοσελίδα. Το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Είναι έτσι. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι και εσείς σαν καταναλωτής, έτσι, τα 8 στα 10 μαγαζιά σας είναι αδιάφορα. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν όταν περνάει κανείς έξω από μια βιτρίνα, στα 8 από τα 10 μαγαζιά δεν θέλει να μπει μέσα. Αυτό ο κορονοϊός, αυτό που έκανε ήταν το έφερε αυτό μπροστά, δεν το άλλαξε. Έτσι. Και αυτό που έκανε ήταν ότι έφερε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πριν ανταγωνιστικοί, τους έκανε ακόμη πιο ανταγωνιστικούς. Θέλω να σας πω για τον τουρισμό ότι επιχειρήσεις, για παράδειγμα στην Ελούντα του Κοκοτού, βγήκε ανοιχτά και είπε ότι φέτος είχαμε μια πάρα πολύ καλή σεζόν δεδομένων των αναλογιών και πήγαμε εξαιρετικά καλά.
η Ρόδος πήγε πάρα πολύ καλά στον τουρισμό, παρόλο τις δυσκολίες. Δηλαδή με βάση τα δεδομένα που είχαμε. Ναι, με βάση τον πληθυσμό που μετακινήθηκε, πήρε ένα σημαντικό κομμάτι, ένα σημαντικό μερίδιο. Και το διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ναι, για πρώτη φορά βλέπω πολύ καλά reviews για τα ταξί της Ρόδου, έτσι. Γιατί οι άνθρωποι κατάλαβαν τι έπρεπε να κάνουν και το κάνουν μαζί με τους ξενοδόχους και με τους υπαλλήλους, κάνουν μια εξαιρετική δουλειά. Το ίδιο στη Μάνη φέτος. Η Μάνη είχε πάρα πολύ κόσμο φέτος. Είχε ίσως ρεκόρ σεζόν. Άρα τα πράγματα δεν είναι ακριβώς τα ίδια σε όλο τον κόσμο. Απλά διαμορφώθηκαν καινούργιες περιοχές, πήγαν άνθρωποι σε άλλες περιοχές, άλλαξαν λίγο. Άλλαξαν κατανοητικές τους συνήθειες και έκαναν πράγματα διαφορετικά. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι νομίζω ότι είναι αδόκιμο να καταστροφολογούμε. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε τι με τα νέα δεδομένα, πώς μπορούμε να έχουμε έξυπνες λύσεις τεχνολογίας, καινούργια πρωτόκολλα, έτσι ώστε να διαχειριστούμε τα πράγματα. Σωστό. Και ακούω πάρα πολλές φορές τους ανθρώπους που βγαίνουν στα κανάλια και μιλάνε ότι μα πέρσι ήταν αλλιώς. Βεβαίως πέρσι ήταν αλλιώς. Το θέμα είναι πώς θα πάμε του χρόνου. Σωστό, και νομίζω σωστό. Ότι όσο πιο γρήγορα συνειδητοποιούμε αυτά τα πράγματα, τόσο καλύτερα θα πάμε στον χρόνο. Σωστό. Κύριε Μπούχαλε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Σας καλή ευχαριστώ. Χρονιά να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.